τη δημοκρατία. Σήμερα είναι εμείς που πρέπει να μιλούμε. Ο κόσμος πρέπει να μιλήσει. Ο κόσμος άκουσε την προεκλογική εκστρατεία. Σήμερα είναι η μέρα του. Θα πάει να επιλέξει εκείνους που νομίζει ότι μπορούν να τον εξυπηρετήσουν, μπορούν να τον υπηρετήσουν, όχι να τον εξυπηρετήσουν, όσον αφορά τα προβλήματα που παρουσιάζει η κοινωνία των πολιτών. Έχουμε αρκετά προβλήματα. Στη σύντομη συνδία μου, θα πρόεδρο τη Βουλή, προσπάθησα να προωθήσω και προώθησα και όντω ορισμένα από τα θέματα. Έχουν μείνει όμω αρκετά άλλα, τα οποία θα πρέπει να απασχολήσουν αμέσω μόλι ορκιστεί η νέα Βουλή. Είναι πολλά τα θέματα και του νεοκλεγέντε βουλευτέ, του οποίου εύχομαι αντοχή και υπομονή, πρέπει να τρέξουν πάρα πολλά νομοσχέδια, τα οποία έχουν μείνει ημιτελή. Γι' αυτόν τον λόγο εύχομαι καλή ψήφο σε όλους. Καλό τους πολίτες ακόμα μια φορά να έρθουν να ψηφίσουν. Η αποχή δεν είναι λύση και πρέπει να το καταλάβουν όλοι, γιατί όσοι δεν πάνε να ψηφίζουν, τότε αφήνουν τους υπόλοιπους να ψηφίσουν εκείνους που μπορεί και να μην αντιπροσωπεύουν το σύνολο των πολιτών. Είναι επιτακτική ανάγκη οι πολίτες να έρθουν να ψηφίσουν. Το λέμε κάθε χρόνο, το λέμε διαχρονικά εδώ και πολλά χρόνια, αλλά βλέπετε ότι η αποχή, αντί να μειώνεται, ανεβαίνει. Αυτό δεν μας θυμά σαν κράτος. Και δεν μας θυμά και σαν πολίτες, αν ρωτάτε εμένα. Να έρθουν οι πολίτες να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Να επιλέξουν εκείνους που νομίζουν ότι μπορούν να υπηρετήσουν τον τόπο καλύτερα. Κυρία Αδάμου, μετά από μία μακράν πολιτική διαδρομή στην Κυπριακή Δημοκρατία, φτάσατε μέχρι και ως ο δεύτερος στην τάξη στη Δημοκρατία. Θα θέλαμε να δώσετε ένα μήνυμα στους νέους βουλευτές οι οποίοι θα αντικαταστήσουν κάποιους οι οποίοι είτε δεν θα εκλεγούν είτε θα αποχωρήσουν, όπως εσάς οι οποίοι αποχωρείτε χωρίς να δηλώνετε άλλη μία θητεία στα έδρανα της Κυπριακής Βουλής. Μα νομίζω ότι είμαι σαφής στην αρχική μου δήλωση. Αυτά τα οποία είπα στην αρχή ισχύουν για όλους τους βουλευτές, και τους παλιούς και τους νέους που θα εισέλθουν στο Κοινοβούλιο. Πρέπει όλοι να έχουν κατά νου ότι είμαστε υπηρέτες του λαού. Και έτσι πρέπει να συμπεριφέρονται. Δεν παίρνουμε μια θέση και καθόμαστε σε μια καρέκλα και λέμε ότι εντάξει, ο σκοπός επιτεύχθηκε. Δεν επιτεύχθηκε κανένας σκοπός. Ο σκοπός θα επιτευχθεί όταν έρθουμε κοντά στον κόσμο τα προβλήματα του, τα οποία να δίνουμε λύσεις μέσα από το Κοινοβούλιο. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος κάθε βουλευτή που θα μπει στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Στέλλα Ονούφριε, ακούω.